Από την Παρασκευή 16 Ιουλίου αλλάζουν τα πάντα, αφού όλοι οι ανοιχτοί και κλειστοί χώροι διασκέδασης και ψυχαγωγίας θα πρέπει να λειτουργούν με νέους κανόνες και μέτρα για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους πολίτες. Συγκεκριμένα, ανοιχτοί και κλειστοί χώροι θα είναι διαθέσιμοι μόνο σε καθημένους και κυρίως μόνο σε εμβολιασμένους. Στην είσοδο του εστιατορίου, του μπάρι, του καφέ, οι πελάτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους, εκτός από τη μάσκα και το πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο θα σκανάρεται από τον υπεύθυνο του μαγαζιού μέσω της νέας εφαρμογής COVID-free.gr. Τα μέτρα αυτά θα ισχύουν και για τα θέατρα και τους κινηματογράφους. Η εφαρμογή COVID-free.gr θα μπορεί να επαληθεύει ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού και βεβαιώσεις από την ιστοσελίδα gov.gr. Τρεις είναι οι ενδείξεις της εφαρμογής. Πράσινο, όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει εμβολιαστεί πλήρως και έχουν παρέλθει 14 ημέρες από τη δεύτερη δόση ή έχει νοσήσει με COVID έως και 6 μήνες από το πρώτο θετικό τεστ. Κίτρινο, που σημαίνει ότι ο πελάτης έχει αρνητικό τεστ rapid 48 ώρων ή PCR 72 ώρων. Η κίτρινη ένδειξη θα απασχολήσει στο μέλλον όταν οι εσωτερικοί χώροι γίνουν μεικτοί. Και κόκκινο, που σημαίνει μη έγκυρο πιστοποιητικό. Να σημειωθεί ότι οι ανεμβολίαστοι πελάτες που θα μπορούν να επισκεφθούν καταστήματα μόνο με εξωτερικούς χώρους, εάν αυτά έχουν δηλώσει μεικτή λειτουργία, δηλαδή για εμβολιασμένους και μη, θα επιβαρύνονται με το κόστος του τεστ. Που σήμερα λοιπόν αλλάζει η νομοθεσία για τους εσωτερικούς χώρους, ανοίγουν εσωτερικοί χώροι σε όλα τα καταστήματα εστίασης. Μόνο για εμβολιασμένους ή για άτομα που έχουν νοσήσει και έχουν βγάλει το πιστοποιητικό, το αντίστοιχο πιστοποιητικό, εσωτερικοί χώροι θα λειτουργήσουν μόνο αυτόν τον κόσμο και επιδεικνύοντας μέσω στον κάθε ιδιοκτήτη του καταστήματος το πιστοποιητικό αυτό, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να το σκανάρει στην εφαρμογή COVID Free που έχει δώσει το Υπουργείο, με τις αποστάσεις που τηρούνται και έξω ίδιες και μέσα και με το 85% της πληρότητας των εσωτερικών χώρων. Έξω δεν αλλάζει κάτι, παραμένουν τα πράγματα όπως τα ξέραμε μέχρι και σήμερα. Δεν χρειάζεται κάποιος ούτε να έχει αρνητικό τεστ, ούτε να είναι εμβολιασμένος για να έρθει να πιει τον καφέ του ή να φάει το φαγητό του. Επίσης ανοίγουν τα κέντρα διασκέδασης, τα οποία είτε εξωτερικός χώρος είτε εσωτερικός ανοίγουν μόνο για εμβολιασμένους ή ανθρώπους που έχουν νοσήσει από τον ιό, πάλι με την επίδειξη του πιστοποιητικού, του αντίστοιχου πιστοποιητικού που έχει βγει από το Υπουργείο και πάλι ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να το ζητάει στην είσοδο και να το σκανάρει στην εφαρμογή. Εκεί στα κέντρα διασκέδασης η πληρότητα αγγίζει πλέον το 85%, πάλι όλοι καθήμενοι και νομίζω ότι έτσι θα πορευτούμε για όλο το καλοκαίρι μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Συνολικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι τα ακόλουθα. Έως τις 31 Αυγούστου θα επιτρέπονται μόνο καθημένοι πελάτες σε όλα τα νυχτερινά κέντρα. Από τις 16 Ιουλίου τα εστιατόρια, οι κινηματογράφοι και τα θέατρα θα λειτουργούν μόνο για εμβολιασμένους με 85% κάλυψη. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων σε υπαίθρια ψυχαγωγία μπορούν να επιλέξουν είτε αμυγή είτε μεικτή λειτουργία. Αθλητικοί αγώνες θα γίνονται αμυγώς με εμβολιασμένους, με 25.000 θεατές στα ανοιχτά γήπεδα και 8.000 στα κλειστά. Σε όλο τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι εργοδότες έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τους εργαζόμενους να τους λένε αν έχουν εμβολιαστεί ή όχι και με ειδική σήμανση θα ενημερώνουν τους πολίτες για το μέγεθος του κινδύνου ή για το αν έχει εμβολιαστεί όλο το προσωπικό. Όσον αφορά στα πρόστιμα, ανεξαρτήτως τετραγωνικών, μετά την υποτροπή αφαιρείται η άδεια για 60 ημέρες. Και τέλος, τα πανηγύρια στο εξής επιτρέπονται με τους γενικούς όρους που αφορούν στα προστατευτικά μέτρα κατά του ιού και θα γίνονται μόνο με καθήμενους. Τέτοια μέτρα πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχα μέτρα στήριξης. Είναι δύσκολο να λειτουργήσουν τα καταστήματα, ειδικά τα κέντρα διασκέδασης, με αυτές τις προδιαγραφές. Μην ξεχνάμε ότι οι εμβολιασμοί δεν είναι στο επίπεδο που θέλουμε. Επαναλαμβάνω ότι σίγουρα είμαστε υπέρ των εμβολιασμών ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όπως πρέπει χωρίς περιορισμούς. Είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι, πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερο το περσινό, αλλά από ό,τι αποδεικνύεται νομίζω ότι τα πράγματα είναι τα ίδια, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις και χειρότερα, ειδικά στην περιοχή μας που συνεχίζουν τα σύνορα με την γειτονική χώρα να είναι κλειστά για τους Τούρκους υπηκόους. Νομίζω ότι θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και για το υπόλοιπο του καλοκαιριού αλλά και για τους χειμερινούς μας μήνες.